Καλησπέρα. Γεια σου κούκλα. Τι έγινε? Καλά. Μπράβο. Ωραία είναι αυτό. Να ξεκινάς με όμορφες παρουσίες στην εκπομπή. Αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να σας αφήσω τώρα και να πάμε την όμορφη παρουσία έξω να πιούμε καφέ, αλλά θέλω να σεβαστώ το κοινό που περιμένει ένα αγωνίος να τα μάθει όλα. Επικοινωνία με την εκπομπή. FM κενό, αποστολή στο 54222. Πάρτε τα τηλεφωνάκια σας αναχείρας. Α, εδώ είσαι, καλή μου! Ποντική σχέση έφυγε σήμερα, έτσι. 4 και 59 δεν έχει βγει ποτέ. Πού πει, κάπου πήγεσε και... πονηρό ήταν αυτό. Έλειψε για ένα τέταρτο. Λοιπόν, πάρτε τα τηλεφωνάκια, θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά. Έτσι λίγο πριν φύγουμε διακοπές, πριν να κάνουμε καμία επικοινωνία μαζί. Να ανακεφαλαιώσουμε. Να σας λύσω απορίες. Να μου λύσετε απορίες. Μετά πρέπει να πάω για διακοπές, παιδιά, για ένα διάστημα. Εκεί στο Βαθύλακο θα κάτσω. Εκτός αν... πάω στο φίλο μου τον Στέφανο... το χρυσάφι... και βάλω μια μπαγκαζιέρα πάνω στο αυτοκίνητο. Οπότε θα μπορώ να πάω κάπου. Με όλα αυτά που κουβαλάνε οι κόρες μου. Αλλά και απ' την άλλη και ο Βαθύλακος ωραία είναι. Γιατί να φύγουμε, να κάτσουμε εκεί. Καμιά πισίνα, φουσκωτή από τα τζάμπο. Και θα περιμένω μετά τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ Άρης για να τρέχω στο αεροδρόμιο. Πόσες ανακοινώσεις θα κάνει την άλλη εβδομάδα? Μία. Δύο. Πέντε. Πόσες θα γίνουν συνολικά μέχρι τις 10 Αυγούστου? Επτά. Ή μήπως 12. Θα δούμε πόσες ακριβώς θα γίνουν. Αλλά για να γίνουν, θα πρέπει πρώτα να τελειώσει και τυπικά το θέμα του μπαν από τη FIFA. Επειδή πολλοί ρωτάτε, νομίζω ότι όσοι είστε
τακτικοί μας ακροατές. Όχι μόνο στο Λίμπερο, που είμαστε τα τελευταία πόσα χρόνια, 8, 7-8 τουλάχιστον. Οπότε ήρθαμε, δεν θυμάμαι κιόλας, το 13 νομίζω, 7, το 12, το 13, το 13 ή Σεπτέμβριο του 12. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Όσοι λοιπόν είστε ακροατές μας και αναγνώστες του All About Aris, ξέρετε ότι δεν μας ενδιαφέρει, ίσως γιατί γίνεται συχνά, το πρώτο εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει να προλάβουμε να πούμε μία είδηση θετική ή αρνητική. Στις 5 και 5 πριν την τσεκάρουμε για να τις πούμε, για να την πούμε στις 5 και 10. Δυστυχώς στο χώρο μας υπάρχει πάρα πολλές φορές το φαινόμενο που να πρέπει να προλάβουμε να πούμε κάτι. Και πολλές φορές αυτό το προλάβουμε να πούμε κάτι οδηγεί και σε λάθη. Εγώ τέτοια λάθη έχω κάνει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι έμαθα από αυτά τα λάθη. Παράδειγμα, δεύτερη μέρα θα το μνημονεύσω. Με παίρνει ο φίλος μου ο Λάμπρος ο Σκόρδας, τότε που ο Άρης κυνηγούσε να σωθεί μέσω ΚΑΣ. Βγήκε, μου λέει, η απόφαση. Πέφτει ο Πανιώνιος, δικαιωθήκαμε από το ΚΑΣ. Πέφτει ο Πανιώνιος, σωθήκαμε. Τον βγάζω και στο ραδιόφωνο και το λέει και στο ραδιόφωνο. Το λέει ο ίδιος, δεν είναι το λέω εγώ. Κοτσάρω και έναν ύμνο του Άρη από δίπλα. Δικαίωση, άντε μπράβο, πάμε Αριανάρα. Μόλις βλέπω την απόφαση του ΚΑΣ, με λούζει κρύος υδρότας. Δικαιωθήκαμε μεν, καταδικάστηκε ο Πανιώνιος, καταδικάστηκε η ΕΠΟ με έγγραφη επίπληξη. Εκεί στη Β' Εθνική φωνάζαν οι άλλοι. Γι' αυτό σε ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά, όπως αυτό της FIFA, ή πρόσφατα της αδειοδότησης του Άρη, ναι, σας έχουμε προειδεάσει από τη Δευτέρα ότι αύριο ή τη Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα το έχουμε πει, αναμένεται το χαρτί από τη FIFA, το οποίο θα λέει ότι ναι Άρη, μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Αν βγω εγώ όμως σήμερα και το δώσω τελεσίδικο και αύριο γίνει καμία μακτσακονιά, ή αν βγω εγώ και το δώσω τελεσίδικο θετικό υπέρ του Άρη και αυτός που με κυνηγάει πάει και το αλλάξει, έχει γίνει με μια απόφαση υπέρ του Άρη επί Καλαϊτζίδη, που την Πέμπτη ήταν 3-2 υπέρ του Άρη το αποτέλεσμα για άνοδο από τη Γάμα Εθνική στη Β' και την Παρασκευή ανακοινώθηκε 2-3. Από τις επιτροπές αυτές που τώρα είναι στις κασέτες του Κοριόπολης. Θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Γι' αυτό, για το θέμα της FIFA, που επαναλαμβάνω, σας το σημειώσαμε, το φωτογράφησε η ανακοίνωση της ΠΑΕ,
Το δίκαιο είναι αυτό, η αίσθηση που υπάρχει είναι αυτή. Αλλά αν δεν έρθει το χαρτάκι της FIFA με υπεγραφή από κάτω executive director και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, in football we trust και ό,τι άλλο σχετικό, δεν μπορώ εγώ να σας πω ότι λύθηκε και το ban ή μάλλον υπήρξε αναστολή στο θέμα του ban του Τουρμισάη. Αυτό λέει το νομικό πλαίσιο, αυτό λέει το νομικό δίκαιο, αυτό σας το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θυμάστε, όσοι θυμάστε, το αποκάλυψε η εκπομπή. Ήταν όντως πρωτιά της εκπομπής. Όταν πριν από 2 μήνες σας είπαμε, όταν εύλογα όλοι ρωτούσανε, ναι ωραία, το αν πληρώσουμε το συστόν λύνεται και του Τουρμισάη, και σας λέγαμε όχι. Αν όμως τελειώσεις με αυτά, επειδή είναι επίδικο του Τουρμισάη, έχεις πάει δηλαδή στο ΚΑΣ, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις αναστολή της ποινής. Όπως και συνέβη. Ο Άρης ζήτησε αναστολή της ποινής από τη FIFA. Και όλα συγκλίνουν στο γεγονός ότι θα δοθεί. Αλλά μέχρι να δοθεί, ας μην το δίνουμε ως δεδομένο. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Πιθανότατα αύριο λοιπόν, το αργότερο τη Δευτέρα, περιμένουμε τα καλά νέα. Για να τελειώσει αυτή η περιπέτεια σε αυτό τουλάχιστον το βαθμό. Και να μπορέσει η ομάδα να κάνει τις μεταγραφές της, να προχωρήσει, να ετοιμαστεί όπως πρέπει να ετοιμαστεί. Για τη νέα σεζόν. Και είναι δεδομένο ότι αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης, ο Άγγελος ο Χαριστέας, ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι να φτιάξουν μια ομάδα η οποία θα είναι καλύτερη από την περσινή. Και είναι αλήθεια ότι η φετινή σεζόν έχει περισσότερες προοπτικές στο κομμάτι της στελέχωσης με παίκτες, γιατί υπάρχει η δυνατότητα στην ομάδα, στους επιτελείς της ομάδας, να λειτουργήσουν με ένα συγκεκριμένο budget και χωρίς να πληρώνουν υπεραξίες. Τι σημαίνει υπεραξίες? Ο Άρης το βίωσε στο τέλος της φετινής χρονιάς πάρα μα πάρα πολύ ηχηρά. Το πλήρωσε και πριν από πολλά χρόνια με Κόκε, Χαβίτο, Κάλβο, Νάτσο Γκαρσία. Και μετά, μόλις σας πω αυτό που θέλω για αυτές τις περιπτώσεις, και πριν ανοίξω τις γραμμούλες, θα σας κάνω και την επικοινωνιακή σύγκριση για να καταλαβαίνετε. Οι παίκτες οι οποίοι μένουν 2 και 3 χρόνια σε μία ομάδα και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους, είναι φυσιολογικό
εφόσον έχουν διακρίσεις, εφόσον τα πάνε καλά, εφόσον προσφέρουν, να προσπαθούν να εξαντλήσουν τα περιθώρια για ένα καλύτερο συμβόλαιο, να προσπαθούν να εξαργυρώσουν τις καλές σεζόν που έκαναν. Να προσπαθούν να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα μπορούν. Είδατε τα συμβόλαια που έγιναν υπό την πίεση και του κόσμου, στον Κόκκε και στον Νάτσο. Το τι έγινε με τον Γκάμπορα. Το τι συνέβη με τον Κάλβο, τον Χαβίτο. Και τι συνέβαινε και επικοινωνιακά, κρατήστε το αυτό. Και τι συμβαίνει και επικοινωνιακά, κρατήστε το αυτό. Με κάθε ποδοσφαιριστή του Άρη δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του και πάει κάπου αλλού. Τι συμβαίνει με την περίπτωση του Μπρούνο Γκάμα, τι συμβαίνει με τον Ματίγια, τον Κουέστα, τον Τιγκινί, τον Λάρσον. Παίχτες δηλαδή που είτε ζήτησαν πολλά περισσότερα χρήματα για να μείνουν και υπάρχει μια πιθανότητα να μείνουν, με παίχτες που ζητούσαν πολλά χρήματα και τους είπε ο Άρης ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε στον τρίτο χρόνο μιας ομάδας που δημιουργήθηκε μετά την επάνωδο από τη Β' Εθνική. Και οι παίχτες κάνουν αυτό ακριβώς που σας περιέγραψα λίγο πριν. Και δεν είναι κακό, είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και βλέπουν την ευκαιρία για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Το ζήτημα είναι αν μπορεί και αν αντέχει η ομάδα να είναι συνεπής. Και αποδείχθηκε στο παρελθόν του Άρης δεν μπορούσε να είναι συνεπής στο να πληρώνει 800 και 400 εφορία ένα 200 σε ένα μόνο ποδοσφαιριστή για 4 χρόνια. Γιατί εύκολα να ρωτιόμαστε πολλές φορές πού πήγαν τα λεφτά, πού πήγαν τα έσοδα. Αλλά βλέπετε ότι τα δεδουλευμένα, τα βλέπετε τώρα από τις προσφυγές που είχαμε, ας πούμε, συστών και τα λοιπά, δεν είναι τα ίδια με τα ποσά που ζητούσαν παίχτες και λοιποί. Βλέπετε, ας πούμε, 70 ο Πορτίγια, 70 ο συστών και τους πληρώνεις και τους δυο μαζί ένα 600. Γιατί οι ρήτρες, το ένα τ' άλλο. Πάω και στο επικοινωνία. Βλέπετε τι ωραία που λέγονται και γράφονται τα θέματα για τον Μαουρίσιο και για τον εμβληματικό αρχηγό Βιερίνια. Βλέπετε τι ωραία λέγεται και γράφεται ότι πάνω απ' όλα η ομάδα, ότι αποφασίζει αυτός που πληρώνει, ότι η ομάδα πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον της, ότι μόνο η ομάδα μπορεί να κρίνει και ο αθλητικός διευθυντής πόσα χρήματα θα προσφέρει στον κάθε ποδοσφαιριστή, ακόμα και αν πρόκειται για τον μεγάλο αρχηγό. Και την ίδια στιγμή ο σωστός αυτός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος, γιατί πραγματικά οι σύλλογοι είναι πάνω από κάθε ποδοσφαιριστή, πάνω από κάθε πρόσωπο και η οικονομική τους
σωστή λειτουργία πρέπει να μπαίνει πάνω από την πίεση του κάθε οπαδού για το ότι θέλει να μείνει ο αγαπημένος του παίχτης ή ένας παίχτης που στο παρελθόν μπορεί να πρόσφερε και πολλά. Αυτό είναι το σωστό. Και ορθώς όλοι οι συνάδελφοι πράττουν το συγκεκριμένο κομμάτι. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ τρελαίνομαι σε άλλο κομμάτι. Σοκ με την κοινή! Τους παρατάει και πάει στην Κύπρο! Αδειάζει το ρόστερ του Άρη! Δεν υπάρχει σάλιο! Δεν πείθει ο Καρυπίδης στο Λάρσον! Τα φορτώνει και φεύγει ο Σουηδός! Ο Ιβάν όμως, όταν δεν πείθει, επειδή είναι αφεντικό και πληρώνει, αποφασίζει. Δεν θα υποδείξουμε εμείς το κλάμπα. Τι κινήσεις θα κάνει, τι συμμαχίες θα κάνει, αν θα είναι με χάρτη, με την ΑΕΚ. Ή με τον Αφραγκό, τον Αλαφούζο. Ό,τι θέλει θα κάνει ο Ιβάν. Ο Καρυπίδης δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Άρης δεν γίνεται να φεύγουν οι παίκτες να συμφωνούν και να ζητάνε χρήματα 200, 300 και 400 χιλιάρικα πάνω από την πραγματική τους αξία. Πρέπει να τα δώσουμε. Και αν δεν τους τα δώσουμε θα σας ξεφωνήσουμε. Και όταν σας ξεφωνήσουμε θα δημιουργήσουμε και στον κόσμο σας, θα τρυπήσουμε το μυαλό του για να σας δημιουργήσουμε εσωστρέφεια. Και αν δεν τα καταφέρουμε, γιατί θα έχει υψωθεί επικοινωνιακή άμυνα από τη διοίκηση του Άρη, από τον κόσμο του Άρη, από 2, 3, 4, 5, 6 που έχουμε απομείνει. Μουμουεάδες, δημοσιογράφους, μίντια. Site, ραδιόφωνα. Τότε θα πρέπει να τους βγάλουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτούς τους δημοσιογράφους που τα λένε πραγματικά, που προσπαθούν να μην τρυπηθεί ο Άρης, να μην υπάρχει εσωστρέφεια. Να μην παρασύρεται ο Αριανός. Να μην τρελαίνεται. Θα πρέπει να τους βγάλουμε ψεύτες. Η Λαμόγια. Απ' την άλλη όμως, αφού δεν έχει λεφτά ο Καρυπίδης ρε παιδιά, πώς ακριβώς ελέγχει τα ΜΜΕ? Πώς μας πείθει? Θα πάω στο break και μετά το διάλειμμα στο 2310287888 θα σας καλέσουμε να μας τα πείτε όλα. Ή όχι, να μας καλέσετε εσείς. Πάω στο break και επιστρέφω αμέσως μετά με όλα μα όλα να λέγονται από εσάς, τον κόσμο, τον απλό, τον κοσμάκι. Για πάμε. All about Aris on Air. Η κορυφαία εκπομπή των Ερτζιανών με την κορυφαία μουσική προσέγγιση μετά την Τρόικα. Ανοίγω γραμμές. 2310 287 888.
Όσοι είστε ντροπαλοί, FM κενό, αποστολή στο 54222 το μηνυματάκι σας. Για μπάσκετ με ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης. Δευτέρα υπάρχει συνέντευξη τύπου. Από το Λευτέρη Αρβανίτη. Και νομίζω θα θέσει επακριβώς τα πράγματα και τα δεδομένα έτσι όπως έχουν. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμούλες στο 23 10 287 888. Και πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα λέτε και το μικρό σας όνομα. Να σας ακούει ο κόσμος. Γιάννης, Γιάννης. Έλα Γιάννη μου. Χρήσαμε με ευκαιρία, επί τη ευκαιρία που ξεκίνησαν τα διαρχείας. Ναι. Θα ήθελα να προτρέψω όλο τον κόσμο του Άρη να πάει να προμηθευτεί το εισιτήριο του διαρχείας. Όχι για να δούμε τους αγώνες, γιατί ενδέχεται να μην τους δούμε. Εμείς όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο τουλάχιστον για 6-7 μήνες μας έχει ταλανίσει. Ένας άνθρωπος πλήρωσε λεφτά τα οποία δεν θα έπρεπε να πληρώσει, και θα τα δούμε και παρακάτω με κάποιες ευθύνες που έχουν κάποιοι άνθρωποι και θα πρέπει να αποδοθούν. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς και μας αγγίζει είναι αυτά τα διαρκείας να μπορέσουμε να πάμε να πάρουμε εισιτήριο. Και αν παίρναμε πέρυσι ένα, αν μπορούμε να πάρουμε δύο, φέτος να πάρουμε δύο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν φιλαθλοί. Ναι. Και θα είναι και μια ηθική ανταμοιβή, αλλά και ουσιαστική βοήθεια προς τον Καρυπίδη, έτσι. Μα δεν το συζητάμε. Εδώ χρειάζονται τόσα λεφτά, μπορώ να πω εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε. Όχι γιατί δεν δίνουμε, έχουμε και δεν δίνουμε, απλώς δεν έχουμε. Αν είχαμε, πολλοί από εμάς τους Αριανούς, όλοι νομίζω, θα μπορούσαν να δώσουν. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Και περιμένουμε έναν άνθρωπο, τον οποίο τον έχουμε πει χιλιαδιό. Δεν έχει εκείνο, δεν κάνει εκείνο, δεν θα πάρει άδεια, δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, δεν θα γίνει κάλυψη με το μετοχικό κεφαλαίο. Τους έχει πληρωμένους όλους. Και να θυμίσω τους συναριανούς μου ότι αυτή η ιστορία με τους παίκτες που είναι παραπονεμένοι για διάφορα ποσά κλπ. Χρήσαν θα είναι καμιά 90. Τι εννοείς? Όλο αυτό το ιστορικό. Αυτοί από τους οποίους κινδυνεύουμε. Από αυτούς που κινδυνεύουμε. Όχι που κινδυνεύουμε, όχι, όχι. Από αυτούς που διαχρονικά χάσαμε. Καμιά 40 είναι. Καμιά 40 είναι. Μου φαίνεται είναι περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει, ξέρω εγώ, τον Ντουάρτε και τον πληρώνει. Έχει το Σούντγκρεν και τον πληρώνει. Και δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Και σίγουρα, κοίταξε, αν δεν είχε. Δεν το είχαμε τα τελευταία χρόνια. Αν δεν ήταν να δώσει και το 1 εκατομμύριο που έδωσε σε Συστόν, Ούμπτης κτλ., θα είχε πληρώσει και τον και το Βέλεθ και θα είχε καλύψει και τις όποιες οφειλές, γιατί έχει. 50 στον έναν, 60 στον άλλον, υπάρχουν κάποια τέτοια. Πλήρωσε το άρθρο. Το άρθρο δεν το πλήρωσε. Ποιο άρθρο? Αυτά με τις εφορίες, υποχρεώσεις. Τις εφορίες τις πλήρωσε όλες, 850. Μπραφόπουλος. Πήραμε και την αδειοδότηση. Πλήρωσε τα πάντα. Όλα αυτά είναι λεφτά. Το ότι είναι λεφτά είναι λεφτά, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι πληρώθηκαν, ενώ η ομάδα φέτος έχασε γύρω στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν αυτό, είναι απλό. Αυτό είναι το επόμενο που θα πω. Έχασε και 2 εκατομμύρια, παιδιά. Επειδή δεν είναι μόνο 2, έχασε και την ιστορία του τελικού. Εντάξει, αυτό εκείνο δεν πήγες, δεν μπορώ είχαμε, να το πω. Δεν είχαμε παίχτες να ανεβάσουμε το Γενάρη λόγω αυτού του κυνηγητού που μας έκαναν και μετά την Δευτέρα. Και βγήκε Ευρώπη, ναι. Έτσι, βγήκε Ευρώπη, δεν είχε παίχτες, την εκβίασαν, την έκαναν και η ομάδα στάθηκε όρθια όσο μπορούσε. Ναι, και καθόμαστε και μαλώνουμε αν θα είναι δανεικός ένας παίκτης ή όχι. Δηλαδή ενώ γίνονται όλα αυτά, ακόμα μας απασχολεί αυτό το πράγμα. Ξέρεις γιατί μας απασχολεί όμως? Γιατί καθημερινά μας ταλανίζουν το μυαλό με τέτοια πράγματα. Χρήσανθε, όταν άκουσα προχθές από την εκπομπή, εγώ επειδή δεν ασχολούμαι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν σχόλια αρνητικά όταν πλήρωσε αυτός ο άνθρωπος, που δεν τον ξέρω και δεν τον έχω δει καθόλου στη ζωή. Δεν ξέρω και ποιος είναι ο Καρυπίδης. Ναι.
και πλήρωσε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν σχόλια, θα ήθελα να μάθω αν αυτά τα πρόσωπα είναι αργιανοί και αν είναι υπαρκτά πρόσωπα. Εγώ λέω ότι κάποια, είναι δεν, είναι, κάποια δεν είναι υπαρκτά, αλλά και κάποια άλλα. Δηλαδή, κάποια δηλαδή, άλλα τι να πω εγώ τον Καρυπίδη, σήκω φύγε να έρθω εγώ με τον Χρύσανδο να γίνω εγώ πρόεδρος και ο Χρύσανδος να γίνει στη θέση του Χαριστέα. Τι να πούμε δηλαδή. Θα έκανα καλές μεταγραφές. Μα δεν τρέπονται λίγο. Θα έκανα καλές μεταγραφές, απλά πρόεδρε δεν ξέρω αν θα τις πλήρωνες μετά. Ναι, ναι. Θα ήμουν λίγο χειρότερος από τους άλλους. Και θα μας έψαχνε κάποιος ο Ρουγανός πάλι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα πρέπει να μεταξύ σοβαρού και αστείο, εμείς να το στηρίξουμε. Αν είναι, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ, τι μας πέφτει στο κάθε διαρκείας, να πάμε να το πάρουμε για να στηρίξουμε την ομάδα όχι αγωνιστικά, πρώτα ηθικά και οικονομικά. Πάνω σε αυτό που λες, θα σου πω το εξής. Τη μέρα που πλήρωσε τον Πορτίγια ο Καρυπίδης, που έσκασε δηλαδή 300 χιλιάρικα μπραφ, τον έστειλε ένας μήνυμα και του είπε: Πρόεδρε, πες να βάλουμε όλοι οι αργιανοί από 100-200 ευρώ να βοηθήσουμε για την κατάσταση αυτή που υπάρχει με τα μπαν για να λυθούν και τα μπαν. Και του λέει ο Καρυπίδης, του απαντάει. Δεν ξέρω αν του απάντησε χαριτολογώντας, δηλαδή του έκανε πλάκα κι αυτός στο ίδιο ύφος, ή του το είπε σοβαρά, ότι ωραία ιδέα, πάρε στην ΠΑΕ τον τάδε και συνεννοήσου. Ναι. Δηλαδή, πρότεινε κάποιος να βοηθήσουμε ως αργιανοί, ναι, με κάποια χρήματα, ναι, ναι, θα... και του λέει πάρε στην ΠΑΕ και συνεννοήσου. Αυτό λοιπόν, αυτό το διάλογο, τον πήρε ο φίλος αυτός που έστειλε αυτό το πράγμα στον πρόεδρο του Άρη και το έκανε post και το ηρωνεύτηκε. Για δες, λέει, περιμένει από εμάς να μαζέψουμε τα λεφτά. Ρε παιδιά, και το τώρα, έκανε όμως τη μέρα που τα πλήρωσε. Η κοινωνία που τα είναι μεγάλο πράγμα, όπως λες, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Το έκανε όμως τη μέρα που ο Καρυπίδης τα πλήρωσε. Ναι, εντάξει, αν δεν τα είχε πληρώσει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι στημένοι από τους γνωστούς, αγνώστους που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα στην ομάδα. Για να συνεχίσω σε αυτό το επίπεδο που λέμε για αυτούς που προσπαθούν να τρυπήσουν την ομάδα. Για να πάμε και στον ενώ επόμενο. Στον αγώνα ΠΑΟ και ΑΕΚ δεν υπήρχε κανένα παράπτωμα. Δηλαδή ο κύριος Δημητριάδης με τον κύριο Σαραϊδάρη, αν πέθαινε κάποιος αθλητής, μπορούσαν να τον αναστήσουν. Είναι φοβερό αυτό που έγινε στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και μα τι είναι φοβερό. Λίγο, μα εδώ επίσης, δεν υπάρχει θέμα να κάνει Χρήσανδε κάποιος ένσταση. Τι τράφουμε τώρα. Επίσης, επειδή συχνά μας κουνάνε το δάχτυλο στους αργιανούς δημοσιογράφους, είδες τι ωραία που κρατήθηκε από όλους το θέμα μυστικό. Ναι, ναι, μια χαρά. Είναι 12 αν ήταν Άρης ΑΕΚ. Ούτε ξεκινούσε... 5 λεπτά να έτσι φέρτε τα ιατρικά. Έτσι. Δεν θα ξεκινούσε ποτέ το παιχνίδι. Όπως άλλωστε έγινε στο Αθηναϊκό Άρης. Μα εγώ δεν τα έχω ούτε με τη Γενική Γραμματεία, ούτε με τους διαιτητές, ούτε με κανέναν. Ο εισαγγελέας. Δεν το απλός εισαγγελέας. Δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα. Πρέπει να επέμβει. Μα εδώ μιλάμε για κακουργήματα κατ' εξακολούθηση. Πρέπει να τιμωρηθεί εδώ, οι διαιτητές. Εδώ θα πάει η χρόνη πολυδιοκτησία. Θα πάει, και πάω. Θα πάει η πολυδιοκτησία του χρόνου και θα πούνε επειδή δεν υπάρχει νόμος, δεν σε καταδικάζω, γιατί δεν υπάρχει νόμος να σε καταδικάσω. Ενώ έχεις κάνει το παράπτωμα. Έτσι θα πούνε. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε, είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά ξέχασα, ξενοδοχείο πήρε, όχι ομάδα. Έχουν δίκιο, ξενοδοχείο. Ναι, ναι. Τον έχουν σβήσει εκείνα από τη ΣΕΚΑ που τα ανέλαβε, εγνώσιτο, εκείνα τα πενιντάρια, στον ΠΑΟΚ να πληρώσει 10 και να τον χαριστά άλλα 50. 33 εκατομμύρια. Τώρα τι να συζητήσουμε. Σειρά έχει Open τώρα, άρχισαν τα όργανα. Άντε, κλείσε, μια χαρά είναι το Open. Φιλιά, έκανε και το κόκκινο ποτάμι. Εμένα μ' αρέσει. Καλό καλοκαίρι. Επίσης, γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Άκου εκεί το Open. Είδαμε το κόκκινο ποτάμι, τι ωραία σειρά. Δεν το φάει ο άλλος. Μια σειρά έβγαλαν κι αυτοί. Ωραία ήταν, εντάξει, την είδα. Ναι. Εγώ λέω. Είδα Open, ναι. Είδα Open, κόκκινο ποτάμι, δεν είδα τίποτα άλλο. Αυτό το είδα όμως. Καλά, εντάξει. Δεν πειράζει. Μέχρι εκεί μπορείς. Έτσι. Στέλνω συνέχεια και τα μηνύματα, ναι, για τον Ντουρμισάη. Εμένα με απασχολούν, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Γιατί μπορεί και από επαγγελματική διαστροφή, άμα δεν δω κάτι να γίνεται. Αυτά έλεγα στο ξεκίνημα. Πρόσεχε, ναι, όχι μόνο αναφορά το θέμα της ποιος θα πει πρώτος στην είδηση, αλλά και να γίνει επί της ουσίας, γιατί
Όσο και αν λέμε ότι είναι τυπικό, και φυσικά δεν θεωρώ ότι είναι κορόιδο Καρυπίδης για να πληρώσει και μετά να το πούν δεν μπορείς να κάνει μεταγραφές. Εν τούτης δεν τη θεωρώ καθόλου σοβαρό οργανισμό τη FIFA. Ναι. Και θεωρώ επίσης ότι από τη στιγμή που πληρώνεις και έρονται τα πρώτα μπαν, θα πρέπει αυτοδικαίως να αναστείλει και το δεύτερο. Γιατί το δεύτερο είναι σε άμεση συνάρτηση με το πρώτο. Ναι. Δηλαδή σε τιμώρησαν, γιατί ενώ δεν μπορούσες να κάνεις μεταγραφές, εσύ έκανες. Ναι. Άσχετα αν είναι εντελώς αβάσιμο, γιατί εσύ έκανες με την άδεια της δικιάς ομοσπονδίας, σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που πληρώνεις και έρονται τα προηγούμενα, δεν μπορεί να έχει λόγο ύπαρξη το δεύτερο. Αυτό είναι και το σκεπτικό της επιστολής του Άρη στη FIFA. Ναι, το σκεπτικό, ναι, και το σκεπτικό του Άρη είναι ότι εγώ δεν μπορώ να χρωστάω όταν είμαι πια ένα άλλο νομικό πρόσωπο, αλλά βλέπεις ότι το αγνώρισαν εντελώς. Άρα και τώρα δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να σου πούνε, α, κοίτα να δεις, έκανες μεταγραφές ενώ δεν έπρεπε, λυπάμαι, και που πλήρωσες τους άλλους, έδειξες ασέβεια, έδειξες απήθεια απέναντί μας, γι' αυτό παραμένει η ποινή σου. Εγώ το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Τότε θα ζητήσεις κατεπήγον από το ΚΑΣ. Γιατί ναι, και τότε θα μας βγει η Παναγία, γιατί σε 41 μέρες παίζουν επίσημο αγώνα. Και θα κάνει προετοιμασία σε 3-5 πηγάδια ο κανένας. Απλά πρόσεξε λίγο. Στην επιστολή που έχει στείλει στη FIFA, έχει συνυπογράψει και το ΚΑΣ. Ότι με βάση αυτό και αυτό και αυτό και αυτό δικαιούνται αναστολή. Και ρωτά το ΚΑΣ, χορηγείται αναστολή στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το ΚΑΣ είναι να το χαρακτηρίσω. Γιατί αν δεν χορηγείται, τότε θα πάω με το κατεπήγον και θα εκδικάσω εγώ πιο γρήγορα. Το ΚΑΣ θα πρέπει λοιπόν από μόνο του, χωρίς να χρειαστεί, γιατί άλλο είναι όταν ζητάς την ολοκληρωτική σου δικαστική προστασία και άλλο όταν ζητάς την προσωρινή, που είναι η αναστολή εν προκειμένου, αυτό που ο λαός ξέρει και λέει ασφαλιστικά μέτρα. Θα πρέπει το ΚΑΣ λοιπόν από μόνο του, με τον Άρη να έχει ήδη συμπεριλάβει και αντίστοιχο αίτημα στην προσφυγή του, να αναστείλει αυτό το μπαν του Ντουρμισάη. Μπορεί λοιπόν να γίνει αυτό, αν η FIFA την Παρασκευή και τη Δευτέρα δεν το κάνει. Μπράβο. Όταν όμως δηλαδή μπορεί να βγει την Πέμπτη το ΚΑΣ και να το πει. Μακάρι. Όταν όμως εσύ μιλάς, θα πω με τον Χατζησαφή για παράδειγμα, και λέει εκπρόσωπός του να έρθω. Αλλά άμα εγώ υπογράψω ένα συμβόλαιο και τελικά δεν έρθει το μπαν, τι γίνεται, και δεν προχωράμε. Γι' αυτό έχουμε χάσει παίκτες. Μα εγώ και εγώ είμαι να προχωρήσει ο σχεδιασμός. Δεν με νοιάζει μόνο. Δηλαδή, σε ακούω καμιά φορά λες, καταλαβαίνω γιατί το λες, αλλά πάλι το κάνεις λίγο σαν χρήσανθος υπεραισιόδοξος που σε κοροϊδεύω. Ναι. Λες, οι μεταγραφές είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ο πρώτος στόχος του Άρη. Ναι. Άμα είναι δηλαδή. Κατάλαβες, εγώ το λέω από την ανάποδη. Εσύ καλά κάνεις και το λες από τη μια. Επίσης, είναι σημαντικό να ξέρουμε κάποια στιγμή ποια είναι η ομάδα. Δηλαδή, το να παίξει παράδειγμα Φετφατζίδη την Τετάρτη, αλλά το Σάββατο να μάθουμε ότι φεύγει. Γιατί μπορεί να έρθει μια καλή πρόταση, αυτό αναστατώνει το σχεδιασμό σου, γιατί θα ψάχνεις άλλο βασικό. Σωστό, αλλά τι να κάνουμε, να χτυπήσουμε ένα μαγικό ραβδί και να βγει το... Όχι, εγώ εύχομαι να μην πουληθεί ο Φετφατζίδης, να πουληθεί ο Ρόουζ, γιατί κάποιος πρέπει να πουληθεί. Ναι. Κάποιος πρέπει να πουληθεί, έτσι δεν είναι. Και προφανώς για να υπάρχει αυτή η φημολογία ότι και αυτός μπορεί να φέρει κάποια πρόταση, ίσως προκρίνουν αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πωληθεί ο Φετφατζίδης, ο Ρόουζ, ο Μπακαλιάνης, ο Μπακούτσης και όχι, ο Σάσα κανένα. Μαζί. Αν στη θέση τους έρθουν ικανοί ποδοσφαιριστές. Και, ναι, όσο πιο έγκαιρα γίνει, κοίτα, αυτό που φάγαμε με τον Φετφατζίδη ήταν κουτουλιά, γιατί και τα λεφτά θα είχαμε πάρει και θα ξέραμε τι ψάχνουμε. Ναι, αλλά, και τώρα... ναι, αλλά δεν πληρώσαμε τον μπαν γιατί με τα λεφτά του Φετφατζίδη θα το πληρώναμε. Α, το πληρώσαμε τελικά τον μπαν. Χωρίς τα λεφτά τελικά, του Φετφατζίδη. Κατά λάθος πληρώθηκε. Αφού διαβάζαμε ότι με τα λεφτά του Φετφατζίδη δεν έχει άλλο και με τα λεφτά του Φετφατζίδη τα πληρώνει τον μπαν. Είδες μερικές φορές πως εκθέτει όμως η πραγματικότητα τους πραγματικούς ψεύτες που στηρίζονται σε ένα πραγματικό γεγονός για να τρυπήσουν το μυαλό του κόσμου. Ναι, είχε τρελαθεί ο Κανελάκη συγκεκριμένα. Πώς είναι δεν δυνατόν. Δεν ξέρω αν ήταν ο Κανελάκη. Α, τον Κανελάκη, θα σου πω κάτι φοβερό. Έρα σπορ. Γιάννης Ράνιος. Τι γνώμη έχει για τον Γιάννη Ράνιο? Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω δεν έχει ιδέα από Άρη. Λοιπόν, το ξέρω, στην Αθήνα... ο έβδομος κυνηγάει. Έχουν πολύ λέει, μεγάλο ενδιαφέρον τα play out, γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ο Άρης θα πει και το είπε με μια δεδομένη ρέση δημοσιογράφη επαγγελματία. Στο κρατικό ραδιόφωνο και στην κρατική τηλεόραση. Και πρόσεξε, δεν μιλάω για τον άλλο που είναι ο παλός του ΠΑΟΚ και είναι στο κρατικό, τον πώς το λένε, Μελισσόπουλο. Ναι, πρόσεξε όμως. Όταν όμως εγώ ήμουν στην ΠΑΕ και έκανα παρέμβαση στον κύριο Γάτα, ο οποίος πληρώνεται από μένα και από σένα, γιατί έλεγε ότι η Μολότοφ που είχαν πέσει στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν το ίδιο με τον Μπουκαλάκη στην Κουρομπίλια. Μιλάμε, θέτω τις θέσεις μου, λέω αυτά που λέω, κλείνω το τηλέφωνο και λέει, εμείς όμως είμαστε δημοσιογράφοι, δεν πληρωνόμαστε από τις ομάδες. Ο άνθρωπος λοιπόν που πληρώνεται από εμένα, από τον ελληνικό λαό δηλαδή,
Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο, γιατί εκπροσωπούσα την ΠΑΕ Άρης, μου την είπε στον αέρα του κρατικού ραδιοφώνου ότι εγώ παίρνω λεφτά από την ΠΑΕ Άρης, ενώ αυτός ως δημοσιογράφος δεν έχει εξαρτήσεις. Και ξεχνάει ότι η μεγαλύτερη του εξάρτηση είναι ότι δουλεύει σε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Μα αυτή είναι και η μεγαλύτερη του όμως εξασφάλιση. Δεν τους νοιάζει. Πάσε τους για να μην πολυλογούμε. Αν όμως, κοίταξε όμως για να πούμε και το σωστό, αν όμως αυτό το πήγε ΠΑΟΚ πλέον τα τελευταία χρόνια με τη δύναμη που έχει αποκτήσει ο Σαββίδης στα μίντια και γενικότερα νομικά κτλ. Ολυμπιακό ή ΑΕΚ, ξέρεις τι θα γίνει μετά. Επανάσταση. Εντάξει, το είπα για τον Άρη, ας το πέρασε. Και είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι επικοινωνιακά. Μα αν άκουγες το Ράνιο, θα νόμιζες ότι ο Άρης δεν βγήκε Ευρώπη. Τι κρίμα. Ρε, μη σε χαρακτηρίσω. Αφού άμα έρθουν τα μπάδες, θα υπάρχει κανένας λόγος να μην παίξουμε Ευρώπη. Τι το λες. Λες και κάνεις δημοσιογραφία 1970 με φήμες, δηλαδή απαράδεκτη. Είναι αλλά ότι δεν υπάρχει σεβασμό στον Άρη και σε αυτό φταίμε και εμείς, ο σύλλογος. Ο σύλλογος θέμε και εμείς. Πάει από μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι αυτό με τον Ρουμισάη να γίνω μια ώρα αρχίτερα. Γιατί η ομάδα 13 Αυγούστου, κοίταξε, θα πάνε λέει και μικρή. Ναι. Ναι, μην παίζουμε τώρα διπλό, ξέρεις, 11 μικρή και 8 συμβόλαια. Είναι, δεν το λέω, ξέρω ότι όλοι το τρέχουν το θέμα προς Θεού, έτσι. Και αυτοί έχουν άγχος πολύ πιο πολύ από εμάς. Αλλά έτσι πρακτικά, επειδή είναι και καινούργια η ομάδα που θα φτιαχτεί, πρέπει να είναι συμπληρωμένη. Ο Άρης έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Περιμένει είτε αύριο είτε από τη Δευτέρα, από τη FIFA να. Αυτό τώρα δηλαδή που βγήκε της προφορικής διαβεβαίωσης είναι ισχύει τουλάχιστον, γιατί το βγάλανε ξαφνικά. Δεν έχει ο Άρης καμία προφορική διαβεβαίωση. Τι πάθανε όλοι μαζί και το βγάλανε πριν από και χάρη εγώ το μεσημέρι. Τι το βγάζουν όλοι. Το είπε ο Θωμαίδης, Φίλιππ, το είπε ο Θωμαίδης που είναι αξιόπιστος γενικότερα. Α, ο Θωμαίδης το είπε. Χειρότερο μου το έκανε τώρα. Αν σε καλεί τη Δευτέρα το είπα εγώ, αλλά δεν ξέρω αν μετράει. Εμένα με ενδιαφέρει το χειροπιαστό. Το χειροπιαστό κατά 90%. Δεν υπάρχει χειροπιαστό. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά εγώ τη FIFA δεν την εμπιστεύομαι. Εγώ σου είπα ότι μερικές φορές κάποιος λέει κάτι για να χαλάσει. Για να παρέμβει αυτός που πρέπει να παρέμβει και να πει ότι πάτε να το δώσετε. Τι λες ρε. Μέχρι εκεί έχουν δύναμη να παρέμουν. Δεν μπορούν να ανανεώσουν τον αρχηγό τους, να πούμε. Καλά, δεν απαραίτητο παρεμβαίνουν αυτοί πάντα. Τέλος πάντων. Αλλά κάνουμε και εμείς διάφορες παρεμβάσεις. Εγώ αυτούς βλέπω. Τώρα τελευταία. Να είσαι καλά. Καλά, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Το επόμενο. Πάμε στον μεθεπόμενο. Ναι, ναι. Εσύ είσαι. Ναι, εσύ είσαι, εσύ. Εγώ, λοιπόν. Εξ επαγγέλματος είμαι νομικός σύμβουλος του κράτους και θέλω να σου πω το εξής, Χρήστα. Ναι, πες το μικρό σου, πες μου. Το μπορείς. Ω, Θοδωρής. Θοδωρής. Έλα, έτσι Θοδωρή. Θα με λες. Μπράβο. Γιατί και εσύ, αλλά και πολλοί άλλοι, συνδέουν με τα μπαν την υπόθεση του Ρουμισάη. Με τα ποια μπαν συνδέουμε? Με αυτά που είναι να πληρώσει ή πλήρωσε ο Τα πλήρωσε αυτά. Τα πλήρωσε. Γιατί η ποινή που επευλήθη για τον Ρουμισάη είναι επειδή παρενέβη ο Άρης τον κανονισμό του μπαν, ναι, για το συστόν, τον Ούμπιντες και αυτός. Η μόνη σύνδεση είναι αυτή. Νομικά δεν υπάρχει κάποια σύνδεση. Όχι, για τον Ντουρμισάη είναι μόνο. Δεν είναι για άλλους. Έτσι νομίζω. Μπορεί να όχι, κάνω λάθος. Κάνεις λάθος. Τα μπαν είναι δύο. Το ένα είναι για τις μεταγραφές και το άλλο είναι για την παράβαση που έκανε ο Άρης του να εκδώσει δελτίο στον Ντουρμισάη. Αν και δεν την έκανε ο Άρης, ή ΕΠΟ το έβγαλε το δελτίο. Για εκείνο πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα του. Και όμως αυτή τη στιγμή του Ντουρμισά υπάρχει. Τα άλλα, τα και τέσσερα. Τα τέσσερα, άκουσε με λίγο, τα τέσσερα, ναι, για τους παίχτες βγήκανε. Δεν έχει μπαν. Περίμενε τώρα να σου πω κι εγώ. Ναι. Τον Ντουρμισά τον οφείλουμε λεφτά. Όχι. Όχι. Τι έγινε με τον Ντουρμισά? Κατά παράβαση διατάξεων της FIFA, ναι, η ΕΠΟ μας είπε ότι εκδώσει το δελτίο. Σωστά. Ούτε λεφτά οφείλουμε ούτε τίποτα. Σωστά. Αν τυχόν πάρουμε καταδικαστική απόφαση, δεν εκδίδουμε δελτίο. Αυτή είναι η απόφαση. Ναι. Το εξέδωσα όμως. Ποιο? Το δελτίο. Ναι, θα ακυρωθεί η έκδοση του δελτίου. Ακυρώθηκε. Δεν μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Ο Άρης της φταίει. Δεν φταίει ο Άρης, αυτός είναι. Η FIFA είπε ότι φταίει και ο Άρης όμως. Φταίει ο Άρης και τι ποινή θα του επιβάλλει? Ένα χρόνο να μην κάνει μεταγραφές. Γιατί? Γιατί έτσι λέει. Εγώ ξέρω τα μπαν είναι για την περίπτωση που οφείλεις χρήματα. Όχι μόνο. Καλά σοβαρά. Μιλάμε δηλαδή για ένα λάθος που έκανε η UEFA, η FIFA, η ΕΠΟ. Ναι, τιμώρησε και τον Άρη.
500 χιλιάρικα την ΕΠΟ. Την άδεια να εκδώσω δελτίο. Ναι. Βγάζω εγώ κύριε απόφαση και λέω. Όχι μόνο σου δώσε την άδεια. Πήγες και στο διαιτητικό της δικαστήριο. Πήγες εκεί δηλαδή που, που ναι. βάσει νόμου μπορείς να πας. Και το δικαστήριο ναι. είπε ναι, έχεις δίκιο με 3-0, βγαίνει το δελτίο. Και έρχεται ναι, η FIFA και σου λέει. Και έρχεται η FIFA και σου λέει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου της ΕΠΟ, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ, της Επιτροπής Μεταγραφών της ΕΠΟ, τιμωρώ και τον Άρη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν στέκει στο ΚΑΣ με τίποτα. Στο ΚΑΣ θα καταπέσει. Το ζήτημα είναι να καταπέσει πιο γρήγορα. Τίποτα. Καλά εννοώ. Μα κάτσε ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί εννοείς να καταλάβει, δηλαδή, αφού τα μπαν τα υπόλοιπα τα έχει πληρώσει. Έστειλε έχεις. Λοιπόν επιστολή ο Άρης και λέει: επειδή τα πλήρωσα τα μπαν τα υπόλοιπα. Να κάνουμε και επειδή με τον Τουρμι... Ναι, μπράβο. Και επειδή με τον Τουρμισάη υπάρχει εκκρεμότητα κτλ. Πες ότι είναι σε αναστολή του Τουρμισάη για να κάνουμε μεταγραφές. Αυτό έχει γίνει. Αύριο μεθαύριο λογικά η FIFA θα πει: OK. Να είσαι καλά. Καλά και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά μας μπλέκουν τώρα για. Πίστευε μαλακή... και μία ερεύνα. Φιλιά. Μίλες έτσι, είσαι και του κράτους. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, Σταύρος, από τον όμορφο Αγιόκαμπο Αγιάς, τον Ηλιόλουστο. Αγιάς. Φοβερή θαλάσσα. Ωρε, φίλε. Είμαστε τεχνικανοί πέντε, που φέτος θα πάρουμε διαρκείας για άλλη μια φορά. Και ας μην είμαστε Θεσσαλονικείς. Ωραία. 3-4 παιχνιδάκια, αν μπορέσουμε φέτος θα τα δούμε. Ωραία. Διαρκείας όλοι. Για βοήθεια στον πρόεδρο. Γιατί ωραία να τα λέμε απ' έξω, αλλά όταν βάζουμε το χέρι στην τσέπη είναι πολύ δύσκολα. Έτσι, όπως το λέμε. Πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να πάρουμε ένα διαρκείας. Και λιγότερη κριτική, παιδιά. Όποιος δεν έχει κάνει διοίκηση, έστω από ένα από το σχολείο της γειτονιάς του, Σύλλογο Γονέων και Γηδεμόνων, όποιος δεν έχει κάνει διοίκηση, παιδιά, απ' έξω. 100 κιλά θεωρία, μισό κιλό πράξη. Όλοι απ' έξω, ξέρετε τι εύκολα είναι. Και εκείνο, κάνε το άλλο, αγόρασε εκείνον. Από μέσα ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Μιλάω γιατί έχω κάνει διοίκηση και σε ομάδα γάμα εθνικής. Είναι πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Απ' έξω όλοι είμαστε μάγκες. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς διαρκείας, την ομαδάρα μας να φωνάξουμε στο γήπεδο και όλα καλά θα πάνε. Έχουμε το χαριστέα εκεί. Ο πρόεδρος, δόξα τω Θεώ, δείχνει ότι ασπάζεται αυτά που θέλουμε όλοι οι Αριανοί να δούμε την ομάδα παραπάνω και θα τα κάνουμε όλα φέτος. Φέτος θα πάμε πολύ καλά. Τίποτα άλλο. Διαρκείας. Όλοι διαρκείας. Και σας μιλάνε τώρα άτομα που βρίσκονται στην Αγιά. Η Αγιά ξέρεις που είναι φίλε? Στη Λάρισα. Μπράβο. Στη Λάρισα. Να είσαι καλά. 4 διαρκείας φέτος. Ωραία. Παρέιτσα. 4 διαρκείας. Φιλιά. 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 Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα, Ταλτίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και μιλάω και μαζί σου. Σε θεωρώ μεγάλο Αριανάκι, να ξέρεις, ε. Να σε καλώ, εσύ. Εγώ είμαι πολύ μεγάλο Αριανάκι. Ματθαίος είναι το μικρό μου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τα χρέη, το μπαν που είχε γίνει με τον Οριόλ και με όλους αυτούς. Ναι. Ποιος ήταν τότε διοίκηση, ήταν ο Θανασιάδης. Του Οριόλ είναι 90.000 ευρώ διοίκηση Αθανασιάδη, ναι. Τα οποία μετά έκανε προσφυγή επί Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης δεν έστειλε δικηγόρο και τα 90.000 γίνανε 750. Ο Ηλιάδης, ποιος ήταν ο Ηλιάδης, κάτι πολύ στο μυαλό μου τώρα. Μετά το 13. Ηλιάδης, το 13. Καλά εσύ, εγώ έτσι μια πορεία έχω. Ένας δημοσιογράφος, όχι δεν λέω μόνο για σένα, γενικώς ναι. μιλωσότερα ραδιόφωνα. Γιατί δεν βγάζει έναν από αυτούς που έχουν γίνει τα χρέη επί εποχής του να τον ρωτήσει τι έχεις κάνει ρε αδερφέ εδώ πέρα. Θα σου πω, αν βγάλεις λοιπόν πίσω οποιοδήποτε, τον Αθανασιάδη, με τον Σκόρδα, τον Ζαμπέτα, όποιον ναι, ναι, τον ναι, ναι. διοίκηση και στην περίοδο του βγήκε ένα χρέος. Θα σου πει, ναι φίλε, εγώ έκανα αυτό το χρέος, αλλά κληρονόμησα από τον προηγούμενο μεγαλύτερο χρέος. Άρα στο σύνολο μείωσα το χρέος. Αυτό είναι το μόνο. Ποιο τώρα αδερφέ να ασχοληθεί με τον Άρη να πούμε και να ασχοληθεί με τα χρήματα του Άρη. Θα μπούμε τώρα στην γιατί ανέλαβα στην ομάδα όταν είχε. Η Λέσχη φίλο Άρη. Έβαλε υποψηφιότητα και με ψήφισε ο κόσμο, θα σου πει για εκείνα τα χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Είτε, εγώ λίγο είμαι. Σουπεντρία. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Και ότι δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Ο πρώην πρόεδρο Σουπεντρία δεν νομίζω ότι έχει καμία εμπλοκή πλέον.
δεν έχει καμία εμπλοκή πλέον, και εκείνη την εποχή όμως είχε τεράστια εμπλοκή, γιατί αυτά τα πράγματα πιστεύω ότι τα έβλεπε, δεν μπορεί να μην τα έβλεπε από τη στιγμή που ήταν παραπλεύρος. Ποια από όλα, ποια από όλα τώρα. Ο Αθανασιάδη με τον Κόντι. Θα αρχίσουμε πάλι. Α, είναι. Δεν είναι. Θα αρχίσουμε. Είναι. Μοναδική εποχή που έχεις και ένα πόρισμα λογιστικό 1000 σελίδων που μπορείς ακριβώς να δεις πού πήγαν τα χρήματα. Είναι η μοναδική εποχή που έχεις απεικόνιση από τους επόμενους μετά που βγήκε η, πώς τη λέγανε, η Nexia, την εταιρεία. Και έχεις 1000 σελίδες για να δεις αν ο Ματθαίος ή ο Χρύζανδος ή ο οποιοσδήποτε άλλος πήρε, έφαγε, έκανε, έρανε. Και όπως βλέπεις, παρά τα όσα ακούγονται και όσα λέγονται, όσον αφορά εισαγγελικές παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία. Δεν υπήρξε δηλαδή κάτι που εισαγγελικά θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει κάποιον. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, αυτό το είδαμε. Υπήρξαν βέβαια αρκετές δίκες όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα, τα 7-8 χρόνια, για ΦΠΑ, πλήρωτα, για πράγματα κτλ. Στις περισσότερες, να ξέρεις, έχουν αθωωθεί. Δεν έχουν καταδικαστεί. Έχουν αθωωθεί. Αυτά. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμη. Θέλω να κάνω μια διαπίστωση και πες μου αν τυχόν είμαι εγώ αυτό που βλέπω. Ναι. Εκείνος ο Κυριάκος ο Θωμαίδης, ο αυτός με το... Με τώρα για κάποιον... Όχι, και δεν έχει μετά. Ωραία, όταν βγαίνει και μιλάει για ένα πράγμα που σε βάζει στο τρέιλερ, ότι θα σου δείξω αυτό, θα σου δείξω εκείνο. Το έχεις παρατηρήσει ότι όλα αυτά τα χρόνια από την L3 μέχρι και τώρα στην πορεία του, ότι πάντοτε όταν πιάνει ένα θέμα, κάποια στιγμή εκεί που το πιάνει ζεστά, το αφήνει και αλλάζει θέμα. Το βλέπω μόνο εγώ αυτό. Επικοινωνία. Αυτή είναι εγώ θεωρώ ότι... Αυτό δεν είναι επικοινωνία, ρε Τσαρτίδη. Για να μπορεί να επανέλθει. Για να μπορεί να επανέλθει. Μα λέει, ξέρω εγώ, στάνεις, ας πούμε, κάπως ένα τυρί. Και άλλη πληροφόρηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορεί να έχει... νομίζω ότι... Τότε... Δείτε τη δουλειά του καθημερινά. Να είσαι καλά. Αυτό δεν κάνει δουλειά πάντως. Μια χαρά... Είναι μόνο σίγουρο. Μια χαρά, να σε καλά, μια χαρά δουλειά κάνει. Να είσαι καλά, γεια. Ναι, ναι, γεια όμως, γεια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ωραίος ο Ματθαίος. Ναι. Μ' ακούς? Έλα, ναι. Λίγο πιο δυνατά. Έλα, Αντώνη. Λοιπόν, τώρα είπες την μαγική λέξη επικοινωνία. Η αγαπημένη μου. Θυμάσαι όταν απολύθηκε ο γιος, τι γινότανε με τα ραδιόφωνα της πόλης? Πώς δεν θυμάμαι. Θα το παράθυρο, θα τη δικτώ, θα κάνω από τους ορόφους. Ναι, γενικά. Ναι, από πολλούς ορόφους. Μετά ήταν οι υποθέσεις Κάλβο, Κόκε, να πληρωθούν, θα κάνετε, θα ράνετε. Μετά έρθε εδώ ο Παππούλης, ο Ντανίλος ο Παππούλης, τότε που το ανεβήκαμε, ξανακούστηκε πάλι, θα τυλιχτώ από το παράθυρο. Και να έχεις τώρα... Καλά, εδώ φίλε... πέσαμε το παράθυρο και τον Πλατέλα τώρα, εσύ με λες τώρα. Και να έχεις τώρα, ρε φίλε, έτσι, μια πολύ καλή επικοινωνία και να αρχίσεις ένα πόλεμο για τον αρχηγό, να μείνει, να φύγει, να μην φύγει, να κάνει, να ράνει, να έχεις δηλαδή εσύ και να τους κάνεις άνω κάτω, ρε. Αντ' αυτού, φίλε, δεν ακούς τίποτα, φίλε. Θα το λύσουν εσωτερικά, όπως μπορούν να το λύσουν, ενώ σε εμάς τώρα θα είχε γίνει ο πόλεμος της Αρκούδας. Της Ρώσικης, της Ρώσικης, της Ρώσικης Αρκούδας. Ναι, φίλε. Πραγματικά, φίλε, το σκέφτομαι και λέω, ρε να μην έχουμε, κάτι να είχαμε, ρε φίλε. Δες, τι έγινε με τον Γκάμπορα τότε. Τι είχε γίνει με τον Κάμπορα. Αυτή η κεφάλα του Κάμπορα στα Σπορ του Βορρά μια εβδομάδα έπεσε η ίδια φωτογραφία. Ακριβώς. Εντάξει. Ο οποίος τους είχε εκτελέσει, έτσι. Εντάξει. Και τελικά δεν πήγε. Δεν έχει σημασία. Οι Αριανοί φαγωνόμασταν όμως μεταξύ μας. Μα αυτό λέω, ρε παιδί. Πόσο εύκολο θα μπορούσε να κάνεις να γίνει το αντίθετο τώρα αυτή τη στιγμή με τον Αριανό. Μα ψήνω χαριστέα, προσπαθώ, μαζεύω λεφτά να δώσω κι εγώ. Να πάρουμε Βιερίνια. Τώρα δεν λέω εγώ να τον πάρουμε. Μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει το μπάχαλο. Βρε να τον φέρει. Να τον φέρει τον εμβληματικό αρχηγό. Τι να πω, ρε συγκρίσανε, δεν ξέρω, ρε καλό. Ας πάμε στα δικά μας τώρα. Ναι, πες. Δεν πιστεύω ότι θα γίνουν πολλές ανακοινώσεις. Πότε? Δεν πιστεύω ότι θα γίνουν πολλές ανακοινώσεις.
Πότε? Από εβδομάδα. Καλά. Από εβδομάδα. Θα γίνει μία. Μία θα γίνει. Ναι, θα πει, ανακοινώνουμε αυτόν. Α, ναι, εγώ είπα, μία. Μπορεί πέντε μαζί. Μία ανακοίνωση είναι αυτό, φίλε. Μία. Θα βγάλει πέντε. Όχι. Και τελείς, είναι πέντε ανακοινώσεις μεταγραφών σε μία, σε μία στήλη της, του site. Εμείς στο Λαμπαοτάρι θα κάνουμε πέντε θέματα. Όχι, 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 φίλε. Εγώ δεν θέλω να τρέχει το φιλαράκι μου, φίλε. Ποιο? Και το βάλει να τρέχει ενώ έχει διακοπές. Θα πεθάνει στη δουλειά. Όχι, φίλε, όχι. Θα πεθάνει στη δουλειά. Είναι incógnito. Τι incógnito? Είναι incógnito διακοπές. Αύριο, από αύριο, τελειώνει 6 και 31, αύριο τελειώνει η άδεια του. Δεν προλάβει να πάει ακόμα ο άνθρωπος. Δεν με νοιάζει. Θα πάει διακοπές δύο εβδομάδες διακοπές στην προετοιμασία θα πάει. Στο βουνό, πληρωμένα, πληρωμένα όλα, διαμονή, φαγητό. Εδώ και χρόνια όποτε σας ακούω που λέτε ότι πάτε για δουλειά εκεί πέρα πάνω. Εμείς, εμείς πάμε για δουλειά. Ο Παπαδόπουλος πάει για διακοπές. Ναι, τροπή λιγάκι, τροπή. Άντε κλείσε, πού θα πάει, πού πάει η κυρία, πού πάει η κυρία, πού πάει, σε ποια περιοχή πάει η κυρία. Δικητήριο. Ακούει λίμπερο, πες να μάθει το λίμπερο λίγο σε παρακαλώ. Ναι. Στις γυναίκες έχουμε το κοινό, το γυναικείο λίγο να μας βοηθήσει. Ναι, εννοείται. Άντε, γεια σας τώρα. Bye. Για. Επόμενος, παρακαλώ. Ναι! Καλησπέρα, Χρήστανθε. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία μου. Γεια σου, ο Κώστας. Έλα, Κώστα. Καλά. Καταρχήν, μην πειράζετε τον Νικολάκη του Παπαδόπουλου. Τι να τον πειράζουμε. Ένα μήνα διακοπές λείπει. Είναι δυνατόν. Όπως λέει και ο τέτοιος, να πούμε, θα κάνουμε καμιά σκασιά από εκεί. Κάθεται εδώ πέρα, διευθυντής προσωπικού, κάθεται και κάνει εκπομπές. Το Νικολάκη θα πάρει άλλη μια εβδομάδα από εμάς έτσι. Δηλαδή, γενικός διευθυντής πριν ο κύριος Ζαγόρας εκπομπές. Διευθυντής προσωπικού εκπομπές. Και ο Παπαδόπουλος λείπει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κυρία μου. Ο Ζαγόρας καταρχήν τι θα πάει διακοπές, ο Ζαγόρας. Τι? Θα πάει διακοπές. Θα δούμε. Ό,τι αποφασίσει θα κάνει. Ποιο θα το δεχτεί αυτό. Ποιο? Το Ζαγόρα. Μεταφιεσμένο θα πάει. Α, έτσι. Ναι. Βέβαια πει ότι είναι ο Ζαγόρας. Θα πει άλλο ότι είναι. Λοιπόν. Ναι. Κοίταξε, Κρυσάδε, ένα που είπε ένας φίλος πριν, όντως, πρέπει να δούμε και το γραπτό, έτσι, ναι. Για να τελειώνουμε. Εγώ πιστεύω σίγουρα, με ποια έννοια, δεν πληρώνεις κάτι όταν το έχεις 50-50, μη λέμε χαζομάρες, τώρα και η λογική το λέει αυτό. Όταν πάει να πληρώσεις και να δώσεις τόσα λεφτά, δεν πληρώνεις και να μην μπορείς να κάνεις και μεταγραφές, κάπου έχεις κάποιες διαβεβαιώσεις. Αλλά βεβαίως, πάντα έστω και μία στο εκατομμύριο, πρέπει να έχεις μια επιφύλαξη. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι λογικά είναι προς το τέρμα. Το τέτοιο, πώς το λένε, η υπόθεση αυτή. Η λύση του μπαν. Ναι, τώρα κοίταξε, η αλήθεια αυτή είναι. Μιλάμε τώρα χαζά. Κοίταξε, αν η FIFA, ο οποιοσδήποτε υπογράψει ένα χαρτί που ενώ έχει πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ του 7, του 8, του 9 και του 10 ποδοσφαιριστές, εμείνει σε τιμωρία του Άρη, θα πάει να πει ότι ξεκάθαρα υπάρχει σχέδιο και εγώ θα τολμήσω να το πω, θα είναι κάποιος που έχει πάρει λεφτά για να σε διαλύσει. Αν δηλαδή υπάρξει τέτοια απόφαση τώρα, ενώ το δελτίο το έχει εκδώσει, ο άνθρωπος πριν που δεν ήξερε ακριβώς ότι υπάρχει απόφαση, έλεγε γιατί λέει, μα πώς, αφού η ΕΠΟ το έξερε, δηλαδή μέσα στην αφέλειά του, ναι. Είπε όλη την αλήθεια. Πώς γίνεται κάτι που έχει εκδώσει η ΕΠΟ και μάλιστα πρόσεξε, όχι απλά το έχει εκδώσει η ΕΠΟ. Έχει πάει στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Δηλαδή, τι λέει ο νόμος. Πρέπει έχει να πας εκεί. Αμαρτία. Χρήσανθε, η ΕΠΟ σε αυτήν την ιστορία έχει φυσικά μεγάλη αμαρτία. Είναι μεγάλος βλακές. Φυσικά και έχει. Και καλά θα κάνει ο Καρπίδης, αφού τελειώσει αυτό και καλά είπε, να βγει να πει με ονόματα και να κυνηγήσει και κάποιους. Για να σε σέβονται κάποιοι, φίλε, πρέπει πρώτα απ' όλα να σε φοβούν. Το ξέρεις, δεν υπάρχει τέτοιο. Αν δεν σε φοβάται, δεν σε σέβεται. Έτσι είναι. Ξέρεις για ποιο λόγο, διότι εδώ πέρα, αυτοί εδώ έχουν κάνει μια ζημία στην εταιρεία, τεράστια. Τεράστια ζημία στην εταιρεία. Έτσι, εγώ πρόσεξε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, γιατί πολλοί το πάνε στο ηθικό. Δεν βγήκε κανένας να μας πει, είναι ηθικό αυτό που έκανε Πορτίγια στον Άρη. Πήρε πέντε φορές πάνω τα λεφτά του. Όχι, εκεί πέρα τα πλήρωσε ο Άρης, φίλε. Προς αυξήσεις και πρόστιμα μόνο στον ΠΑΟΚ πρέπει να χαρίζονται. Στον Άρη δεν πρέπει. Που είπε, εγώ δεν ζητάω ρε παιδιά παραπάνω αυτά που δούλεψα. Μπράβο, για σαν του μάγκα του είπε. Για σαν του μάγκα. Είδε όμω τι είπε. Δεν ρε παιδιά, είναι ανήθικο να ζητήσω παραπάνω λεφτά. Έτσι είναι, όπως το είπε. Αλλά δεν βγήκε κανένας φίλε να πει για τον Πορτίγια, αλλά δω ρε Πορτίγια. Εντάξει, ωραία, είπαμε να πάρεις τα λεφτά σου. Όχι ρε φίλε, αυτό εσύ μας έβαλες το χέρι στην τσέπη και μας έκλειψες. Κάτσε καλά.
Κατάλαβε. Αλλά αν είναι για τον. Τέλος πάντων, όπως το είπες. Αλλά εδώ η ΕΠΟ φέρει τεράστια ευθύνη, φίλε. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το σχαλίσουμε, γιατί εδώ έχει γίνει μεγάλη ρουφ, φίλε, εδώ μέσα. Δεν έχει γίνει μεγάλη ρουφ. Έτσι είναι. Για να μην πω όλη τη λέξη. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει τώρα. Τι πάει να πει. Δεν έχει ενημέρωση η ομάδα και μερικοί μου λένε ναι, έχει και, και μεγάλο μέρος. Μεγάλο μέρος από πού ρε ο Άρης. Για πες μου ένα τέτοιο. Εμένα δεν με έχεις ενημερώσει. Αν έχει ενημερώσει τον Άρη, τότε έχει ξυλοκρίνει το θέμα ο Άρης. Τότε το συζητάμε. Αλλά εφόσον λέει ο Άρης δεν με έχεις ενημερώσει, φίλε, υπάρχει χοντρό θέμα. Αν τον είχε ενημερώσει τον ΙΕΠΟ τον Άρη, θα στο έχει βγάλει 5 ανακοινώσεις κατά του Ολυμπιακού. Βλέπεις. Μόλις λέει κάτι ο Ολυμπιακός, απαντάει. Θα μας κοπανούσε μια στη μάπα το έγγραφο και θα ζαλιζόμασταν. Και θα σου πει πάρτα ρε, άρρωστε να πούμε, γιατί είμαι... Έβγαλε ανακοίνωση ο Άρης που έλεγε ότι έχει ευθύνη η ΕΠΟ και δεν με ενημέρωσε. Δεν το είπε κάποιος, δεν το είπα εγώ στο ραδιόφωνο. Έτσι, και μάλιστα λέει και κάποια ονόματα μέσα, Χρήστα, δεν τα συγκράτησε. Φυσικά, λέει τον υπεύθυνο. Πώς τον λένε. Ονοματίζει και κάποιος εκεί. Τίποτα, κανένας, χαμπάρι. Χαμπάρι, έτσι είναι ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Γιατί τα 500 θα τα πληρώσουν αυτοί από την τσέπη τους. Ή από θα τα πληρώσει. Αν τα πλήρωνε από την τσέπη του. Αν τα πλήρωνε από την τσέπη του, να δεις τι ωραία που θα τρέχανε. Αν το πλήρωνε φίλε από την τσέπη του, θα τρέχει αυτό, θα πήγαινε αυτό στη FIFA και θα κατασκήνωνε απ' έξω, φίλε. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, να είσαι καλά. Έγινε ρε. Μια χαρά. Να είσαι καλά, θα πάρεις άδεια. Θα πάρω κι εγώ κάποια στιγμή. Όχι, φεύγεις τώρα, δεν είναι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Έτσι, τον Νικολάκη πες του να καλέσει μπάνια άλλη μια εβδομάδα, ρε, κάτσε το παιδί, ρε. Εντάξει. Εντάξει. Άντε ρε φίλε, τώρα σε τι θα κάνεις, δεν και 4 παιδιά και το και εγώ παιδιά έχω, δεν έφτανα παιδιά. Και τα παιδιά να μείνουν στους 40 βαθμούς, να μην πάει πουθενά, για να πάει ο Νικολάκης με γκόμενες. Για να πηγαίνει ο Νικολάκης με γκόμενες, τα παιδιά μας δεν πάνε διακοπές. Ο μη μου πεις κάνει τέτοιες ταξί. Με 2 και 3 κάθε φορά κύριε μου. Α, μπράβο ρε Νικολάκη, τώρα έχει και περισσότερο στην εκτιμήση. Κλείστε, γεια σας. Παρακαλώ. Άμα δεν πάει με γκόμενες, δεν θα κάνει και αυτός 3 και 4 παιδιά, να πούμε, για να τα έχεις. Σωστό και αυτό που λέτε, κυρία μου. Απλά θα είναι σε διαφορετικές εστίες οικογενειακές. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, μήνυση και αγωγή στο κεφάλι του ψαριού. Μήνυση και αγωγή στο κεφάλι του ψαριού. Γιατί το ψάρι λέει από το κεφάλι, δεν βρωμάει. Ποιος είναι το κεφάλι του ψαριού. Δεν φαίνεται. Ο άγραφος. Ο άγραφος. Νόμος. Ο άγραφος νόμος. Δεν είναι. Ναι. Αυτός δεν είναι. Αυτό το γλυκύτατο παλικάρι, να πούμε εδώ, που δηλώνει και νομικός. Ναι, ακριβώς. Το γραμμένο. Μήνυση και αγωγή. Αν στοιχειοθετείτε, βεβαίως. Μήνυση και αγωγή. Φυσικά και στοιχειοθετείτε. Το ότι δεν έψαξες και δεν βρήκες τον υπεύθυνο τόσο καιρό, φταίς εσύ. Φταίς εσύ, άντερφε. Δεν φταίει κανάς άλλος. Εσύ, ο πρόεδρος το είχε. Και στον πρόεδρο και στον διοικητικό συμβούλιο. Μήνυση και αγωγή. Για διαφυγόντα κέρδη, μπλα 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 μπλα. Βάλ τους κανένα 3 εκατομμύρια. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ένα αυτό. Μάλλον δεύτερο αυτό. Ναι. Τρίτον. Επειδή εμείς είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε, να παίρνουμε διαρκείας και να μην έχουμε κόσμο και κλεισμένο των θυρών. Θα σε θυμίσω μια, όταν ήμασταν Β' Εθνική και πέσαμε τότε με τα γεγονότα με τον Ηράκλη. Σιγά μόνο, 10 αγωνιστικές έβγαινε. Που έβγαινε ο Μουστάκιας και λέει, τι παίρνετε διαρκείας, αφού είναι και κλεισμένο των θυρών. Σκόρδο, βάλ το κλειδί κατά το χαλάκι και φύγε. Το θυμήθηκες αυτό ρε φίλε, πριν 10-20 χρόνια είναι. Τι να πω, δηλαδή. Έτσι έλεγε. Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Κάτω το χαλάκι το κλειδί. Ναι. Πού το θυμήθηκες. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και πριν το 44 ήταν τότε, να πούμε. Και καπάκι έρχεται και το 44, να πούμε. Και... Αυτό είναι 2004, όχι 2005 είναι αυτό που λες. Εγώ τον είχα πει... 6, 2006. Ναι, εγώ τον είχα δει και του λέω, κοίταξε να δεις, αυτός που κράζει, λέω, μέχρι και μπουστάκια θα σε βάλει να ξυρίσεις. Πρόσεχε. Όπως έλεγε στην ταινία, να πούμε, ο Βοιάτζης των τέτοιων, πώς το λέγανε. Ναι. Και τον Ζεβρεμιέ, να πούμε. Κατάλαβα, ναι. Με την Λάσκαρη. Μπράβο. Μέχρι και μπουστάκια θα σε βάλει να ξυρίσεις. Γεωργίτσης. Και νομίζω ένα χρονικό... Ο Γεωργίτσης. Ναι. Και νομίζω ότι το είχε ξυρίσει ένα χρονικό διάστημα. Λοιπόν, τον οποίο θυμάμαι εγώ να έχει...
το συγχωρεμένο τον γελαστό στους ώμους του. Δεν το ξέρω. Φωτογραφία. Δεν είμαι τόσο μεγάλος. Με φωτογραφία. Τέλος πάντων. Για πες, για να πάμε στον επόμενο. Άσχετα από αυτά. Άσχετα από αυτό, τέλος πάντων. Τώρα όσον αφορά να πούμε αυτό που θα πούμε με την FIFA και με την... Παιδιά, επειδή έχουμε 5 λεπτά, μην κάνει κι άλλος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δόλος. Απλά εφαρμόζουν ένα νόμο τον οποίο το βγάλανε, ας πούμε, μεταγενέστερα και πήρανε αμπάριζα, να πούμε, τον Άρη, έτσι, γιατί υπήρχε κάποια καταγγελία από συγκεκριμένο άτομο. Ναι. Έτσι. Εμείς δεν ενδιαφερθήκαμε να πάμε, να εκδικαστεί η υπόθεση, να πούμε τα δικά μας, γιατί άμα το Νοέμβριο που έγινε η καταγγελία πηγαίναμε στη FIFA, θα είχαμε τελειώσει. Είναι, για να πας όμως στη FIFA, για να πας όμως στη FIFA, και επειδή το λέγει η ΠΑΕΑΡΙΣ, έπρεπε να είναι ενημέρωση. Διαφυγόντα κέρδη, 3 εκατομμύρια στον καθένα. Γι' αυτό θα γίνει, γι' αυτό πρέπει να γίνει. Τι θέλει, ρε φίλε. Κοίταξε, άμα σπάσεις αυγά, κάνεις και μελέτα. Σωστό και αυτό. Άμα δεν σπάσεις, δεν κάνεις τίποτα, απλά θα κοιτάζεις. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Και όσον αφορά το μπάσκετ, ναι. Πριν από 1,5 μήνα είπα στον Νίκο, λέω, Νίκο, δεν θα κατεβούν. Όχι μωρέ, λέει, εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά λέω, Νίκο, δεν θα κατεβούμε. Θα δούμε. Πιστώ να έχω άδικο. Θα το δούμε. Δευτέρα συνέντευξη τύπου. Τι να την κάνω τη συνέντευξη. Προφανώς θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Γιατί η συνέντευξη τύπου θα γίνει. Θα για... κάνω τις απαντήσεις. Άμα σου πει ότι βρήκα τα λεφτά. 19 άτομα. Δηλαδή για να πάρουν 19 άτομα. Εμείς ρε φίλε πήγαμε σε μια ομάδα στον Άρη, σαν έφοροι κάποια στιγμή, και βάλαμε και 5 φράγκα, ρε φίλε. Πίστεψέ με ότι αρκετοί από τους 19 έχουν βάλει και πολλά λεφτά. Ένας από τους 19 βάλε τα 60 της εγγυητικής. 60.000 ευρώ. Παιδιά, δεν είναι εκατομμυριούχοι. Δηλαδή πρέπει να τους πούμε και ένα μπράβο που βάζουν έστω αυτά τα λίγα χρήματα. Που δεν είναι λίγα τα 60.000, πρόσεξε. Εδώ πρέπει να γίνει μια γενική συστράτευση του κόσμου, αλλά και οι διοικήσεις πρέπει να βάλουν τα του Κέσσαρι στο Κέσσαρι, έτσι. Κάποιος πρέπει να πάρει την αναλάβει ευθύνες και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ. Γιατί όλοι εγώ θυμάμαι ότι παίρνουν απαλλαγή, ρε φίλε. Πάντα απαλλαγή! Απαλλαγή! 40 εκατομμύρια μέσα ο Άρης απαλλαγή! Γιατί απαλλαγή, ρε αδερφέ, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η κακή διαχείριση δεν ποινικοποιείται γι' αυτό. Ποια κακή διαχείριση, ρε φίλε. Αν δεν αποδειχθεί. Φέρετε τα παραστατικά της κακής διαχείρισης. Έχει. Παραστατικά έχει. Αν δεν έχει, πάει ο εισαγγελέας. Το θέμα είναι ότι έχουν παραστατικά. Ο μόνος που δεν την έχει πληρώσει είναι ο τελευταίος πρόεδρος της Λέσκης πριν το Γρόλιο. Τελευταίος πρόεδρος της Λέσκης πριν το Άλλος Γιάννης. Που δεν την έχει. Ο Γιαννάκης. Αυτός φέρει όλη την ευθύνη για την ΠΑΕ. Όλοι. Όλοι, όχι όλοι. Όλοι και εσύ όλοι. Όλοι απόλυτε. Όλη την ευθύνη την φέρει αυτός, γιατί αυτός ήταν το εργαλείο του κόσμου στο να ξέρουμε το τι χρωστάει και το τι πρέπει να δώσει ο Άρης. Αυτός έπρεπε να κάνει τις κινήσεις του. Δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Και όχι να κάνει εργοστάσια. Δερματίνων ειδών. Μην μπλέκεις τις δουλειές, μην μπλέκεις. Σταμάτα. Στον Νικολάκη πάρε πέστα αυτά. Να ξέρεις, υπάρχει λόγος. Δεν είναι έτσι. Πέστα στον Νικολάκη, υπάρχει λόγος, σου λέω, θα καταλάβεις. Κλείσει, έχω 3 λεπτά. Φιλιά. Επόμενος, παρακαλώ. Γεια σου, Χρυσάνθε. Χαίρετε. Από ένα λεπτό. Είστε 3 από ένα λεπτό. Πάμε. Έγινε. Πολύ γρήγορα. Καταρχήν χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Να είσαι καλά. Και εγώ πιστεύω ότι θα πάει μια χαρά φέτος. Και το μόνο που έχω να πω για το μπαν που είναι σημαντικό και μπράβο στο που έκανε που πλήρωσε είναι να πρέπει να τους κυνηγήσει και κυρίως να κυνηγήσει την ΕΠΟ. Αυτό να μην το αφήσει. Και κάτι επειδή μένω εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, ναι. Καινούργιο που από το γνωστό ραδιοσταθμό που είναι κόντρα στον Άρη χρόνια, συμφερόντων Αλαφούζου, καταλαβαίνεις νομίζω πιο αθλητικό ναι. Σταθμό λέω, έχουν βγει από το πρωί από τις 10 ώρες σε αθλητικό, δεν λένε δίθεν αθλητικές ειδήσεις, ότι ο Ματέο θα πάει στον Ολυμπικό και το στερνίζονται πώς, για να δεις πόσο άσχετοι είναι δημοσιογραφικά και πώς θέλουν να χτυπήσουν την ομάδα, ότι το έγραψε μια αργεντίνικη εφημερίδα.
Ναι, κυκλοφόρησε αυτό, ναι. Επειδή λένε και μερικές, ναι, ναι, και επειδή λένε και μερικές ελληνικές, λέει αυτό, άρα το δες αυτό και θα πάει στον Ολυμπιακό. Και ότι θέλει να πάει, να μην, να πάει στην Ελλάδα, λέει ο. Η ίδια εφημερίδα έλεγε ότι πάει στη Ρασίνκο παίκτης. Ναι, ακριβώς. Και όχι ότι θέλει να πάει στον Άρη ο Ματέο, το έχει πει ο Ματέο θα πάει στον Άρη για την Ελλάδα και αυτοί το λένε θα πάει στον Ολυμπιακό. Για να δεις πώς παίζεται, εσύ το ξέρεις καλύτερα, πώς παίζεται το παιχνίδι. Για μένα πρέπει να τους κυνηγήσει και αυτούς και γενικά και την Έρα, ας πω, ορισμένους δημοσιογράφους. Θα πω όνομα γιατί το Μαλισσίου μας παράδειγμα. Να κυνηγήσει δεν χρειάζεται κανένα. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει κάτι τέτοια ψέματα και πλήττει τα συμφέροντα της ομάδας, υπάρχουν οι αρχές που μπορεί ο Άρης να προασπίσει τα συμφέροντα του. Από αυτή την άποψη το λέω. Να είσαι καλά. Δικαστικά εννοώ. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον πρώτο τελευταίο. Χαίρετε. Γεια σου, Χρυσάφε. Χαίρετε. Εγώ δεν θέλω να. Σου εύχομαι πάντα να είσαι μαχητικός πρώτα απ' όλα. Να είσαι καλά. Και δεύτερον, θέλω να πω κάτι. Δεν χρειάζεται ούτε πολλά λόγια, ούτε τίποτα. Παίρνεις την απόφαση της ΕΠΟ που έκανε την Επιτροπή να διερευνήσει πώς χάθηκε το έγγραφο από την ΠΥΠΑ και τους στέλνεις όλους μαζί. Έτσι είναι. Έτσι είναι όπως το λες. Μια επιτροπή η ΕΠΟ. Βέβαια, δηλώσεις. Έκανε δηλώσεις, κύριος, πώς το λέγανε, Διακοφώτη, πώς το λέγανε εκείνο που βγήκε και είπε ότι κάνουμε ΕΔΕ. Απειρόδο που βγήκε. Μπράβο, κάνουμε ΕΔΕ για να δούμε ποιος υπάλληλος έκανε το λάθος. Μπράβο. Έτσι. Παίρνεις λοιπόν αυτή την απόφαση της ΕΠΟ που. Ποια απόφαση? Χάθηκε η απόφαση. Όχι, και αυτή. Την απόφαση. Και αυτή χάθηκε. Και αυτή χάθηκε. Υπάρχει το copyright σε εσάς. Φυσικά υπάρχει. Α, μπράβο. Λοιπόν, τα παίρνεις όλα αυτά και τους στέλνεις όλους μαζί. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Φτάσεις και τα λεφτά σου και εσύ να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Για χαρά. Πάμε και στο τελευταίο, παρακαλώ. Γεια σας, εγώ είμαι τελευταίος. Εσύ είσαι ο τελευταίος και ο καλύτερος. Έχετε δύο λεπτά επειδή είσαι ο τελευταίος. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Οι άλλοι είχαν ένα. Να πω κάτι. Η εκαθάριση από την παλιά εταιρεία έχει γίνει. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Για ποιο λόγο δεν έχει γίνει? Μήπως για να γλιτώσουν τα χρέη οι προηγούμενοι και να τα φορτωθεί ο επόμενος? Όχι. Δεν έχει γίνει για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι νομικός ο λόγος. Η ΠΑΕ Άρηση παλιά έχει περιουσία. Η περιουσία είναι το ρήσιο. Το ρήσιο έχει δεσμευτεί από το ΙΚΑ, από τον τωρινό ΕΦΚΑ. Έχει βγει σε πληστηριασμό δύο φορές, αλλά ήταν άγωνος ο πληστηριασμός. Και από τη στιγμή που υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, κάτι που δεν είχε η ΑΕΚ παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να τελειώσει η εκαθάριση. Έχει κολλήσει στο συγκεκριμένο μόνο κομμάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζει σε κάτι. Μήπως όμως πατάει και εκεί η FIFA και λέει ότι είναι όχι. Η ίδια εταιρεία. Όχι, ίσα-ίσα που το γεγονός ότι. Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της παλιάς. Ίσα-ίσα. Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της παλιάς, δεν μπορεί να λέει η FIFA ότι έχει πεθάνει, κατά κάποιο τρόπο να το πω έτσι λαϊκά, η παλιά, άρα να ορίζει και διάδοχο των χρεών. Γιατί η παλιά εταιρεία υφίσταται. Η παλιά εταιρεία έχει φυσικά πρόσωπα και ο νόμος και της FIFA και το ελληνικό δίκαιο λέει ότι στην περίπτωση που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τα χρέη από την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, τα εξυπηρετούν τα φυσικά πρόσωπα. Η εταιρεία όμως υφίσταται. Δηλαδή, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Να το πω για τον πατέρα μου που έχει φύγει, ο μπαμπάς μου και είναι πάνω και μας κοιτάει από ψηλά. Δεν γίνεται όσο ζούσε ο πατέρας μου να μου λένε εμένα να πληρώσω τα χρέη του. Να. Που είμαι ο κληρονόμος, το καταλαβες. Και αυτά τα χρέη τότε γιατί κυνηγάνε τον καινούριο πρόεδρο και όχι τους. Αυτό πόδα, δεν είπαμε ότι είναι ο παραλογισμός, της FIFA. Αυτό δεν είπαμε ότι είναι. Μα αυτό είναι. Και. Μα ούτε καν, πρόσε, ούτε καν σκόρδα Θανασιάδη. Η παλιά ΠΑΕ έχει εκαθαριστεί. Με ΙΤΑ. Ναι. Έχει φυσικό πρόσωπο, εκαθαριστεί με ΙΤΑ. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να πάει εκεί. Αυτό λέει το ελληνικό δίκαιο. Αλλά δεν πάνε εκεί. Εγώ βλέπω. Και κάτι άλλο. Ναι. Τώρα που κάνεις εσύ εκπομπές. Ναι. Πρέπει να πάει μέχρι τις 7 η εκπομπή. Πρέπει να πάει μέχρι τις 7. Κάτσε να φύγω από αύριο. Γιατί τηλέφωνο και. Ναι. Και αύριο θα ανοίξουμε γραμμές και αύριο. Να είστε εδώ. Θα ανοίξουμε γραμμές και αύριο. Να είσαι καλά. Yeah. Για χαρά, για χαρά. Πουλάμε. Καλά πήγαμε. Non-stop ήταν οι γραμμές. Και αύριο θα σας ανοίξω. Και μάλιστα πιο νωρίς. Χρωστάω τώρα break όμως.
και θα το τοποθετήσω. Αύριο στις 12 θα είμαστε εδώ με Τρόικα. Ευχαριστούμε πολύ. Πεύκη Deluxe Residences. Παιδιά, είναι ξενοδοχιάρα με δωματιάρες, ολοκένουργιο. Πέρσι χτίστηκε το ξενοδοχείο. Μιλάμε για φοβερό περιβάλλον, εκπληκτική πισινάρα, φοβερές ανέσεις, να γουστάρετε διακοπές. Πευκοχώρη Καλκιδικής, Πεύκη Deluxe Residences. Πέρα από το προσωπικό που είναι όλοι ένας και ένας και πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί, αξίζει να πάτε μια βόλτα και να αντιληφθείτε και να καταλάβετε πόσο όμορφα μπορείτε να περάσετε αν επιλέξετε για τις διακοπές σας το Πεύκη Deluxe Residences. Όσοι μείνετε εδώ, η διασκέδαση έχει όνομα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Και Lucky 7, 7 χιλιαρικά και την Παρασκευή. 7 το Σάββατο και 7 την Κυριακή. 3-7-21. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο στις 12 με Τρόικα, στις 5 με All About Aris. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.